πρώτη των συγκεκριμένων και είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε στην ανατυποποίηση των σπουδών. Καταρχήν να πω ότι τα εκπαιδευτικά είναι του μανιτικότητα από αρμοδιότητα, οπότε θα προσπαθήσω να πω λίγα γιατί αυτό τα ξέρει και καλύτερα από ένα εξωτερικό. Έχουμε μάλιστα γράψει και νομοσχέδιο που το κάνει. Είμαστε στη διαδικασία τη συζήτηση και τη. Δεν θέλω να το πω διαπραγμάτευση. Τέλο πάντων, να φτιάσουμε σε μια συναντήση και με το Υπουργείο Παιδεία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι αρμόδιο πολύ και τέλο πάντων έχει το δικό του πλαίσιο. Αυτό είναι το αγκάθι. Αυτά. Και εντάξει, εγώ το λέω πιο. Να το όνομα. Εγώ το λέω πιο σύντομα. Θα συνεχιστεί αυτό ο διάλογο. Θα καταλήξουμε κάπου και εγώ θέλω να πιστεύω ότι η ανατυποποίηση μιας παραγωγικής σχολής, διότι είναι παραγωγική σχολή, η θέση μας είναι ότι οι παραγωγικές σχολές δεν πρέπει να είναι στο σχολείο παιδείας, δεν είναι στο μαρτυρίας για τους μαρτυρικούς ή είναι και εγώ στο άμυνας για τους σχολείο κτλ. Αυτή είναι η λογική, γιατί είναι παραγωγικές σχολές που βγάζουν ανθρώπους που έχουν τέχνη, που έχουν δοκιμάσει, που βγάζουν σεφ, που βγάζουν διάφορες ειδικότητες, οι οποίες έχουν σχέση με τον τουρισμό. Και είναι σημαντικό αυτές οι ειδικότητες να είναι στραμμένες στην παραγωγή της πρακτικής γνώσης και όχι της θεωρητικής γνώσης. Υπάρχει θεωρητική γνώση και επιστήμη και όλα αυτά που φυσικά πρέπει να είναι εκεί. Θα καταλήξει λοιπόν, ελπίζω σύντομα. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, όλες οι προτεραιότητες άλλαξαν με τον κορονοϊό, το νομοθετικό έργο που ας το πούμε θα έπρεπε να. Να εισαχθεί, άλλαξε πάρα πολύ. Η διαχείριση των παραλίων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πρέπει επιτέλους να μπει σε μια τάξη. Έχουμε ζητήματα εδώ πέρα και εγώ είναι ένα θέμα που θέλω να το ανοίξω και κεντρικά με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, φυσικά μετά στην Αρμοδιοτουργία, γιατί αυτή η διαχείριση επηρεάζει ουσιοδρός το τουριστικό προϊόν. Δεν έχουμε την ποιότητα στις παραλίες που θα πρέπει να έχουμε. Καμιά φορά δεν έχουν και την ασφάλεια του από το έχουμε και εκεί έχουν γίνει και κάποια. Αν δεν γίνει κανεί τέτοιε διαδικασίε, θα συνεχίσουμε να έχουμε το πρόβλημα. Τα θέματα των τελών, των φόρων και όλα αυτά είναι σίγουρα πολύ πάνω από εμά. Θα τα συζητήσουμε όμω με βάση των προτάσεων που έχετε. Για το καταναλωτικό του πάρκο τα είπα. Εμεί είμαστε εδώ με λίγε αρμοδιότητε. Αλλά όμως οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν τον παλμό της αγοράς και οι μόνοι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει το τουριστικό χρέος. Και συνεπώς αυτό τον παλμό, αυτή την αγωνία, αυτό το καθημερινό άγχος, το μεταφέρουμε και θα συνεχίσουμε να το μεταφέρουμε εκεί που βρίσκονται οι αρμοδιότητες. Και φυσικά ό,τι περνάει το χέρι μας και είναι εντελώς δικό μας, θα συνεχίσουμε να το διεκπαιρώνουμε και να διορθώνουμε τα προβλήματα και να δίνουμε λύσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούμε. Το Υπουργείο Τουρισμού ξέρει. Καταλαβαίνει την αγορά, είναι εκπρόσωπος της συνήγορος του τουρισμού μέσα στην κυβέρνηση. Έτσι. Οπότε έχουμε ένα πολύ διαφορετικό ρόλο και αυτός ο ρόλος είναι χρήσιμος. Αλλιώς, δυστυχώς, η δημόσια διοίκηση έχει μια τάση να σκέφτεται τα πράγματα μόνο από τη δική της μεριά. Πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι επιτέλους λένε πώς είναι τα πράγματα και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Θα συνεχίσουμε να την έχουμε, να έχουμε ανοιχτή γραμμή. Τώρα γνωριστήκαμε και από κοντά, οπότε θα είναι διπλά πιο εύκολο να σηκώσετε το τηλέφωνο ή να σηκώσω εγώ για να μπορέσουμε να λύνουμε τα προβλήματα κατευθείαν. Μια κλίματα από εδώ. Αυτή είναι μια σειρά των εντύπων του Δήμου. Όπως βλέπετε, έχουν μπει σε αυτό όπως είπε ο κ. Σκοκίνης, υπαίθριες δραστηριότητες για τις δύσκολες εποχές, μάλλον για τις πρωτορισμού, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τους ξεκινάμε συνεργασία με τη δημάτη στην κρίση του ΣΕΤΕ, όπως ώστε να προσδιορίσουν καλύτερα τους στόχους και τις ομάδες στόχους που θα πρέπει να βοηθούμε. Περιμένουμε τη βοήθειά σας. Θέλουμε ένα Υπουργείο ανοιχτό, γιατί ο τουρισμός είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Η υπόθεση των ανθρώπων και όταν περιορίζεται από τις σκληρές διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, δεν βοηθάει. Και τέλος, μια και περάσει από τον Άγιο Νικόλο, αυτό είναι το φωτογραφικό άλμπουμ του Δήμου, όπου είναι η ιστορία του με τους ανθρώπους που πέρασαν, όχι μόνο τον Άγιο Νικολάου, όπως είπε ο κ. Κρίτσα, Νέα Πολύ. Για το Δήμα είναι μια μεγάλη δυσκολία να το Εγώ να σας πω ότι ο Άγιος Νικόλος, ο Δήμος Άγιο Νικολάου,
είναι εκείνος ο οποίος καθόρισε το προϊόν το τουριστικό που έχουμε σήμερα, διότι δεκαετία του 80 πήραμε απόφαση ότι στο μαζικό τουρισμό διώξαμε τα πρακτορία 18-30 κλπ. Και έμεινε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και πιστεύουμε στην ποιότητα, αλλά θέλουμε βοήθεια, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα χωρίς να υπάρχει μια σημαντική, αν θέλετε, κατεύθυνση από εσάς. Ωραία. Εγώ να πω ότι έχω ξεκινήσει μια διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Δήμους και τις περιφέρειες να ξαναβούν την προβολή τους μέσα στο D3. Άρα, θέλω να πάτε στη σελίδα του D3 να τη δείτε, να τη διαμορφώσετε με ένα διαφορετικό δικό σας μάτι και από το υλικό και από τα λόγια, και από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε μέσα, και να κάνετε την πρότασή σας στο νερό, ώστε να αναβαθμίσει ο κάθε Δήμος, να φτιάξουμε να κρατάει την ομοιομορφία, ώστε ο καθένας να μην το έχει με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, τελειώσουμε αυτά, είναι και να κάνουμε το δικό μας. Άρα, όλο αυτό να είναι πάνω, να το φρεσκάρουμε, να πάμε μπροστά και όλοι μαζί να... Πάντως, κάτσε εδώ.